παιδιά μας κλείνουν τρίτο συνεχόμενο μήνα στα σπίτια τους. Άλλους τρεις μήνες κοντά την άνοιξη. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άμεσα να πάρει τις ευθύνες η κυβέρνηση, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορέσουν τα σχολεία να ανοίξουν με ασφάλεια. Κλείσαν συνολικά 1.500 τμήματα και σχολεία από την αρχή της χρονιάς και μέχρι 2 Νοέμβρη έλεγε η κυβέρνηση ότι τα σχολεία δεν είναι εστίες υπερμετάδοσης και δεν χρειάζεται να κάνουμε μαζικά τεστ όπως απαιτούσαμε. Και 7 Νοέμβρη έκλεισαν και ακόμα στη δευτεροβάθμια δεν έχουν ανοίξει. Ο τρόπος που άνοιξε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και το ότι τα σχολεία της δευτεροβάθμιας παραμένουν κλειστά, δείχνει ότι δεν έχουν πάρθει ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την ισότιμη μορφωτική διαδικασία των παιδιών μας. Η κυρία Κεραμέως και το επιτελείο της να σταματήσει να κρύβεται, να σταματήσει να κλείνει την πόρτα στους εργαζόμενους και να δεχτεί την αντιπροσωπεία μας, να κοιτάξει κατάματα τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και να μας πει τι έχει να κάνει τώρα ώστε τα σχολιά μας να λειτουργούν με ασφάλεια και υγιεινή. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι τα σχολεία ανοίγουν σε δόσεις, ότι τα σχολεία της δευτεροβάθμιας είναι αυτή τη στιγμή κλειστά, επιβεβαιώνει ότι στα σχολεία υπάρχει πρόβλημα. Στα σχολεία προφανώς και μεταδίδεται ο ιός και χρειάζεται να υπάρχουν μέτρα. Αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση βάζει άλλες προτεραιότητες πέρα από τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Τα σχολεία ανοίξανε για τρίτη φορά μετά από 10 μήνες πανδημίας. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για την ασφαλή λειτουργία τους και την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Εισάγει τη βάση εισαγωγής, μία βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια που θα κόψει το δρόμο στα ποδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών, μία βάση εισαγωγής που θα οδηγήσει τα παιδιά, θα τα αναγκάσει να κατευθυνθούν στην φτηνή κατάρτιση. Υγιεινή και ασφαλεία σε όλα τα σχολεία. Ως γονείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους φοιτητές ουσιαστικά μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, να είναι ανοιχτά τα σχολεία, να πηγαίνουν τα παιδιά μας. Είναι κλειστά. Ως εδώ ξεκαθαρίζουμε στην κυβέρνηση πως την ίδια ώρα που μειώνει τον προϋπολογισμό για την παιδεία, που οι σχολές μας ρημάζουν, οι φοιτητές είναι χωρίς συγγράμματα, χωρίς υλικοτεχνικό εξοπλισμό, να δίνει 30 εκατομμύρια για πανεπιστημιακή αστυνομία, κάμερες, κάρτες εισόδου μέσα στις σχολές. Μιλάμε για μια ανάλγητη πολιτική και για άλλη μια φορά δείχνει ο Υπουργός Παιδείας ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η ΓΑΜΕΛΜΕ διαμαρτύρεται, καταγγέλει τη συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική και απαιτεί μαζί με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό κίνημα και τους υπολείπους μαθητές με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας επιτέλους να ανοίξουν τα σχολεία. Να εξασφαλίσει η κυβέρνηση όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν τα σχολεία μας σωστά και να μπορούν τα παιδιά μας να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Εμείς οι γονείς είμαστε εδώ γιατί διατρανώνουμε ότι δεν θέλουμε άλλη μια χαμένη χρονιά. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην πάρθει κανένα μέτρο που αλλάζει ειδικά φέτος την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Από τις μάσκες έχουμε φωνή, μόρφωση, υγεία για κάθε μαθητή. Να εξασφαλίσει ασφαλή ανοιχτά σχολεία. Η κυβέρνηση εδώ και 10 μήνες ανοιγοκλίνει τα σχολεία χωρίς να παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Την ίδια ώρα έχει δώσει δισεκατομμύρια σε επιχειρήσεις, αλλά ούτε ένα ευρώ για τα σχολεία, για την παιδεία. Να προχωρήσει σε χιλιάδες επαναλαμβανόμενα τεστ προκειμένου να ελέγχει τη διάδοση του ιού στα σχολεία. Να προχωρήσει σε αρέωση των μαθητών ανά τάξη, εξασφαλίζοντας χώρες και χώρους και εκπαιδευτικούς. Να προχωρήσει σε επαρκές προσωπικό σε σχέση με την καθαριότητα. Και βέβαια να εξασφαλίσει τον εμβολιασμό όλων των εκπαιδευτικών. Να διοριστούν οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές που τόσα χρόνια διασκίζουν τη χώρα για να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολεία. Καμία πώληση αναπληρωτή. Οι φοιτητές δεν είμαστε εγκληματίες. Διεκδικούμε εδώ και τώρα όλα τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουμε να σπουδάζουμε.
Αν η κυβέρνηση φοβάται για την ποιότητα των πανεπιστημίων μας και γι' αυτό τον λόγο φέρνει διαγραφές και όρια φοίτησης, τις ξεκαθαρίζουμε ότι είναι οι επιλογές της που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Αν θέλει να αποφυτούμε έγκαιρα, να φροντίσει για τους φοιτητές που έχουν μείνει εκτός εστίας, να φροντίσει για τους μετεγγραφέτες φοιτητές, για να φροντίσει να λύσει όλα τα εμπόδια που σήμερα αντιμετωπίζουμε στις σπουδές μας. Να φωνάζουμε και να λέμε δώστε λεφτά για την παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Και δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα και για την υγεία και για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα για όλα αυτά που σήμερα έχουν ανάγκη. Και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Τα σχολεία μας θέλουμε και πρέπει να είναι ανοιχτά. Όμως για να μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά και να μην ανοιγοκλίνουν, πρέπει να πάρθουν εδώ και τώρα όλα αυτά τα μέτρα που διεκδικούμε.